Τα Coffee Island εξειδικεύονται πάνω στον καφέ. Τα Coffee Island είναι καφεκοπτία. Και για τα Coffee Island ο καφές είναι επιστήμη. Για τα Coffee Island ο καφές είναι μια σοβαρή υπόθεση. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ταξιδέψεις στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου για να ανακαλύψεις τις πιο σπάνιες ποικιλίες. Γιατί για την οικογένεια Κωνσταντινόπουλου, που κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, η αναζήτηση μοναδικών κόκκων καφέ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους από το 1999, τότε που έκανε τα αρχικά του βήματα του πρώτο κατάστημα στην Πάτρα. Η Coffee Island ξεκίνησε ουσιαστικά σαν ένα κατάστημα, δεν την ήταν αλυσίδα. Το 1999 στο κέντρο της Πάτρας φτιάχτηκε το πρώτο κατάστημα και σίγουρα τότε κανένας δεν φανταζόταν την εξέλιξη που θα είχε. Μέσα σε αυτή την πορεία των ετών φτιαχτήκανε μια μικρή οικογένεια καταστημάτων. Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων η Coffee Island κατάφερε να ξεπεράσει τα στενά σύνορα της επαρχίας και σήμερα να μετρά εκατοντάδες υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η εταιρεία προσπάθησε να κάνει ένα πολύ σωστό positioning, δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη τοποθέτηση, να καινοτομήσει, να έχει ένα κόνσεπτ το οποίο να είναι ιδιαίτερο, να είναι ξεχωριστό, προκειμένου να μπορεί να πει κάτι διαφορετικό στο καταναλωτικό κοινό. Κάνετε κάποιες προσπάθειες ακόμη περαιτέρω εκπαίκταση στο εξωτερικό. Πείτε μας μερικά λόγια γι' αυτό. Η επέκταση στο εξωτερικό είναι ο κρυφός πόθος της εταιρείας, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε πολύ έντονη τάση εξωστρέφειας. Πιστεύουμε ότι το κόνσεπτ μπορεί να είναι πολύ πετυχημένο σε πολύ σημαντικές μετροπολιτικές πόλεις της Ευρώπης και όχι μόνο. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που μας βραβεύσαν δύο από τους πιο καταξιωμένους διεθνείς φορείς που ασχολούνται με την εστίαση αλλά και την επιχειρηματικότητα. Η μεγάλη ποικιλία σε καφέδες, το φιλικό περιβάλλον καθώς και η αγάπη για το διαφορετικό αποτελούν μόνο μερικά από τα συστατικά που έχουν συντελέσει την επιτυχία των Coffee Island. Ενδιαφέρεται κάποιος να ανοίξει το δικό του Coffee Island? Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, δηλαδή τι θα πρέπει αρχικά να κάνει? Το σίγουρο είναι ότι καταρχήν θα πρέπει να του αρέσει το concept, θα πρέπει σίγουρα να του αρέσει ο καφές και σίγουρα να ταυτιστεί σαν καταναλωτής με τα καταστήματά μας. Από εκεί και πέρα η εταιρεία έχει συγκεκριμένες δομές, υπάρχει τμήμα ανάπτυξης το οποίο ασχολείται με τον ελληνικό χώρο, τμήμα ανάπτυξης που ασχολείται με το εξωτερικό. Και να υποθέσω ότι θα είστε σε όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού που θα λέγαμε κοντά σε αυτόν που θέλει να ανοίξει κάποιο Coffee Island. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχουμε και ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι η διάρκεια. Το πώς θα μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς καταρχήν με τους συνεργάτες μας που μας εμπιστεύονται και επενδύουν σε εμάς και κατ' επέκταση και με τους καταναλωτές. Απευθυνόμαστε σε καταναλωτές οι οποίοι έχουν μεγάλη αγάπη για τον καφέ, αναζητούν υψηλής ποιότητας προϊόντα σε πολύ οικονομικές τιμές. Προτεραιότητα για την εταιρεία είναι η διάρκεια στον χρόνο. Κάτι που απαιτεί σκληρή δουλειά και επαγρύπνηση, καθώς ο ανταγωνισμός στον κλάδο της εστίασης χτυπάει κόκκινο. Καθημερινά παλεύουμε για το καλύτερο και νομίζω ότι αυτή η ομάδα το πιο σημαντικό στοιχείο και χαρακτηριστικό που έχει και πετυχαίνει είναι ότι έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αλήθεια. Θέλουμε να λέμε την αλήθεια στους συνεργάτες μας, θέλουμε να λέμε την αλήθεια στους πελάτες και θέλουμε πραγματικά ό,τι κάνουμε να είναι και ηθικό και τίμιο. Και μπορεί το ελληνικό καταναλωτικό κοινό να έχει μοιηθεί στα μυστικά του καφέ. Στόχος της Coffee Island είναι να αποκτήσει πιστούς οπαδούς και στο εξωτερικό.